σας, το πρώτο που θέλω να πω είναι χίλια μπράβο σήμερα στα παιδιά μου, με την ασυπήρχε η έλλειψη του Αντώνη, κατάφεραν να μην μας φανεί και να βλέπω ότι και τους επόμενους να γίνονται καλοί ψάλτες. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί σήμερα έλλειψη έχουμε περισσότερο από ψάλτες παρά από παπάδες. Και παπάδες έχουμε, αλλά και ψάλτες έχουμε και από αυτούς έλλειψη. Το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, είναι αυτός, ακούστε τώρα, ήταν Πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια. Και κάποια στιγμή, λέει, χάζευε κάτι παιδιά που παίζαν στην παραλία. Και τι είδε? Είδε τα παιδιά αυτά να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Όλοι την είχαν ακούσει, την εκκλησία που πήγαιναν, τότε τα παιδιά πήγαιναν συνέχεια εκκλησία. Δεν πήγαιναν όποτε και αν και καθόλου. Και μέσα σε αυτά τα παιδιά ήταν και ο Άγιος Αθανάσιος, παιδάκι. Και βρήκανε ψωμί, ευλόγησαν και τώρα σκέφτονταν ο Πατριάρχης τι θα κάνει, τι θα το κάνουν αυτό το ψωμί που σταύρωσαν και ευλόγησαν. Και όταν έφυγαν, λέει, τα παιδιά και τα άφησαν εκεί στην πέτρα, έπεσε, λέει, κεραυνός και τα άκαψε για να μην μείνουν. Διότι από τη στιγμή που διαβάζονται αυτά, τελούνται κιόλας. Γίνονται. Και βέβαια, είδε τότε τον μικρό Αθανάσιο, ο οποίος μετά έγινε ένας γίγαντας και θησαυρός της εκκλησίας μας. Τόσα μας έφτιαξε ο Άγιος Αθανάσιος. Το άλλο που ήθελα να πω, ότι είμαι εδώ αυτές τις μέρες και δεν θα φύγω τώρα κοντά, μάλλον, εκτός αν τα γόνατα πάρισαν να φωνάνε πάλι, με φωνάξουν δυνατά και μου πούν πήγαινε ξανά να κάνεις θεραπεία. Να κάνετε λίγο προσευχή και για τον Παπαχρήστο στο τέλος. Όταν λέτε την προσευχή σας, το τέλος, τέλος, εκεί πριν το διευχόν, πέστε δύο λόγια και για τον Παπαχρήστο. Εγώ λέω κάθε μέρα για όλους σας. Θα είμαι εδώ λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κάνουμε την εξομολόγηση, χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι κάθε φορά που έρχεστε και βλέπω που προοδεύετε και βλέπω που πάτε καλά και βλέπω που αυξάνεται ο Θεός μέσα σας και χαίρομαι γιατί λέω όσο πετυχαίνουμε να διώχνουμε το διαβολάκο και να βάζουμε Θεό να διώχνουμε τις κακίες μας, το μίσος μας, τις έκτρες μας, τις ζήλιες μας, τις υπερηφάνειές μας, τόσο μετά μπαίνει ο Θεός μέσα και γίνονται όλα λαμπρά και φως. Και επειδή έρχονται Χριστούγεννα, μη μου τα αφήσετε τελευταία μέρα. Είναι κάποιοι, κάθε χρόνο σχεδόν το κάνουν. Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, 7-8 η ώρα ή 24 το βράδυ που εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε 5 να είμαστε εδώ στο Ναό Ιερής και φέτος είναι η σειρά εδώ του χωριού, εδώ θα κάνουμε τον Χριστούγεννα και με παίρνουν εκεί 5, 6, 7 τα απόγευμα, παπά, πότε να εξομολογηθώ εγώ? Σύντομα λοιπόν, και τώρα μετά τη λειτουργία θα μείνω. Έχω βέβαια αργότερα λίγο μία βάφτιση, αλλά θα είμαι εδώ. Τώρα αυτό που ήθελα να πω και είναι πολύ μ' αρέσει, δεν θα πω πολλά για το σημερινό Ευαγγέλιο της λειτουργίας. Θα πω για το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Αυτό που ακόμα ήσασταν στον δρόμο και δεν τα ακούσατε. Λέει ο Χριστός τον Πέτρο μετά την Ανάστασή του. Και είναι ο Πέτρος αυτός που τον είχε, ελάτε εδώ. Δεν γίνεται, τον έχεις όρθιο, τιμωρία τον έβαλε. Δεν τον έχεις τιμωρία.
Εσένα τιμωρία σε έχω. Ναι. Ή κάτσε. Κάτσε. Τι λέει, είναι, εμφανίζεται ο Χριστός στον Πέτρο και τι του λέει. Με συγκινεί κάθε φορά που το διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο. Έχει 11 διαφορετικά αναγνώσματα που διαβάζουμε με τη σειρά στον Όρθο. Πέτρε, αγαπάς με. Πέτρε, με αγαπάς. Πέτρε, με αγαπάς. Τι ωραία φράση. Τι ωραία φράση. Τη λέει σε όλους μας ο Χριστός αυτή τη φράση. Συνέχεια τη λέει. Αλλά εμείς έχουμε στρίψει τα αυτιά του και δεν τα ακούμε. Χρήστο, με αγαπάς. Γεωργία, με αγαπάς. Τι ωραία μας τα λέει ο Χριστός έτσι. Και τι λέει. Συ γινώσκεις, εσύ το ξέρεις ότι σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Του λέει δεύτερη φορά. Δεν του λέει αγαπάς με. Πέτρε, φιλείς με. Πάνω από τα αγαπάς με. Ναι, Κύριε, συ γινώσκεις ότι φιλώσαι. Πείμενε τα πρόβατά μου. Μόνον τότε έχεις δικαίωμα να βοσκάς τα πρόβατά μου, Παπα Χρήστο, Παπα Γιώργο, Πατέρα Ιάκωβε κτλ. Μόνον τότε, όταν αγαπάς εμένα, λέει ο Χριστός. Και λέει και τρίτη φορά, Πέτρε, αγαπάς με, πλήον τούτων, περισσότερο από όλους. Έτσι θέλει, μωρέ, ο Χριστός. Έρωτας, αγάπη, τρέλα θέλει ο Χριστός. Ναι, Κύριε, και ας λυπήθηκε μέσα. Αλλά τι ήθελε να του δείξει εδώ ο Χριστός. Ότι την άρνησή του την άφησε στην άκρη, το συγχώρεσε. Όταν τον αρνήθηκε τρεις φορές, γι' αυτό τρεις φορές το ρώτησε να αγαπάει τον Χριστό. Και εδώ του λέει δύο λέξεις. Βός και τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου. Και βλέπω την εικόνα του τσουβάνι που κάθεται εκεί δίπλα στα προβατά του όρθιος με τη φλίτσα του. Και όταν μπαίνει στα δάση και έχει λύκους, είναι εκεί να προστατέψει μαζί με τα σκυλιά του το κοπάδι του. Έτσι είναι ο καλός ο ποιμήν. Και κάπου αλλού πάλι στον Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που τα διαβάζουμε όταν έχει ιεράρχη, που γιορτάζει το Αγίου Νικολάου, το Αγίου Σπυρίδωνος, ο ποιμήν, ο καλός, λέει, ο καλός, ο τζοπάνος, την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Θυσιάζει την ψυχή του, τη ζωή του, τον εαυτό του, τα πάντα. Έτσι θέλω να προσέχεστε να είναι και ο χαζός Παπαχρήστος. Να νιώθει την αγάπη στο Θεό, για να μ' αφήνει ο Θεός να βοσκάω τα δικά μου τα πρόβατα. Εγώ έχω και μερικά κατσίκια, βέβαια. Δεν έχω μόνο πρόβατα, αλλά και εκείνα όμως τα αγαπάει ο Θεός. Τι είναι η διαφορά τα πρόβατα από τα κατσίκια στη γραφή. Ότι τα πρόβατα ακούνε, τα κατσίκια δεν ακούνε. Να έρχεστε λοιπόν να έχω μέσα στην καρδιά μου αγάπη, αλλά κι εσείς να έρχεστε και να πλησιάζετε με αγάπη
και χωρίς φόβο. Θέλω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι δεν βασάνισα κανέναν, δεν ζόρισα κανέναν, δεν έκοψα κανένα κεφάλι, δεν έδιρα κανένα. Και η αγκαλιά μου και η αγάπη μου και η έννοια μου και η προσευχή μου είναι πάντοτε κοντά σας και δική σας. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Ο ποιμήνο καλός, λέει ο Τσοπάνος, γινώσκει τα αιμαπρόβατα, τα γνωρίζει και καλεί, λέει, καθένα έκαστον με το όνομά του. Αλλά και γινώσκεται υπό των αιμών προβάτων. Τον γνωρίζουν, λέει, και ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν τα δικά του τα πρόβατα. Έτσι θέλω να είμαστε, σαν τα καλά τα προβατάκια. Και θυμάμαι, μπορεί να το έχω πει κι άλλη φορά, θυμάμαι στο χωριό μου που είχαμε ένα τσοπάνο, Λεβέντης, Λεβέντης Τσοπάνος, γιώψε το. Έπαιρνε τα πρόβατα ρονό και τα πήγαινε και τα βόσπε και τα γύρναγε το βράδυ. Ήταν μια μέρα χιονιά, το βλέπω μπροστά μου το χιόνι και έδειχνε το σκοτό μου. Και εμείς ήταν το δικό μας, το μαντρί ήταν το πρώτο στη σειρά του χωριού. Φώναξε τη γιαγιά μου και Αριστούλα, δες, πρέπει να σου λείπουν δύο, το τάδε και το τάδε. Σου είχαν και παρατσούκλια. Ακούω και στη γειτονιά, ακούω και παραπέρα, πρέπει να λείπαμε καμιά δεκαετιά. Γυρίζει, ναι, σας λείπουν, ναι, του λέει η γιαγιά μου. Και παίρνει ένα φαναράκι και φεύγει. Βρε Παρπα Βασίλη, σε παρακαλώ, άστα πανάθεμάτα, άστα να τα φάω λίγος. Πού πας μέσα σε τέτοιο κακό που ρίχνει τώρα? Όχι, δεν τα αφήνω. Και πήγε όλη τη νύχτα το χωριό περίμενε, δεν ήρθε. Το πρωί κατέβηκαν εκεί που ήξεραν ότι τα πήγαινε το χειμώνα και τον είδανε να έχει γύρει. Εκεί ήταν και είχε φτάσει στα πρόβατά του. Είχε γύρισε ένα βράχο και από την καρδιά του δεν άντεξε. Πόσες φορές τον θυμάμαι και λέω την ψυχή αυτού τίτηση υπέρ των προβάτων. Έι, ξύπνα, λέω στον εαυτό μου. Ούτε ύπνος, ούτε φαΐ, ούτε ξύπνιος, ούτε τίποτα. Εκεί στα πρόβατά σου. Και βλέπω την εικόνα να είμαστε προς τον Παράδεισο και θέλω να βρείτε τρόπο, σας παρακαλώ, όλοι να είμαστε, όχι, όλοι πρώτα να είστε στον Παράδεισο και αν χωράει σε μια άκρη, τελευταίος να μπω κι εγώ, αλλά τελευταίος, αν δεν πείτε έστω και ένας, όχι. Εγώ θέλω να πάω αυτόν τον ένα και ας με βασανίζει ο διαβολάκος. Διότι ο παπάς καλείται όλους να τους βάλει μες στον Παράδεισο και ιδιαίτερα αν είναι πνευματικός. Βοηθήστε με όμως. Βοηθήστε με όμως. Διότι μόνος μου δεν μπορώ. Πήγε, λέει, μια φορά ένας παπάς από τα μέρη μου εκεί, ο Παπαλάμπρος Λεβέντης, και αυτός μια γαμιάδα, δυο φορές σαν τη δικιά μου. Πήγε στο γερο Παΐσιο, του λέει, βρε γέροντα, εγώ είμαι στενοχωρημένος πολύ. Εγώ έχω μικρό χωριό, λίγους ανθρώπους. Πόσους έχεις, του λέει. Κάμια δεκαπενταριά γέροντα. Δόξα τον Θεό, πω πω τυχερός που είσαι εσύ. Ω, απέναντι στους άλλους παπάδες είσαι ο πιο τυχερό. Λέει, τι λες, μωρέ, γέροντα, που έχω 15. Ναι, βρε, παιδί μου, γιατί αν τους πιάσεις έναν, και τους βολέψεις,
Θα τους βάζει και τους 15 στον παράδεισο. Και τίποτα άλλο να μην κάνεις, θα σε βάλουν και εσένα αυτοί 15. Τι να πούν βρε ευλογημένοι εκείνες οι ενορίες που έχουν 15 και 20 και 30 χιλιάδες. Πού να τους γνωρίσουν, πού να τους βρουν, πού να τους απαντήσουν. Ποια είναι όμως, του λέει, η αλήθεια. Ότι στο λαιμό τους έχουν και τους 20, 30, 50, 100 χιλιάδες. Παπάς, αυτούς που του έδωσε ο Θεός τους έχει στο λαιμό. Και μάλιστα αυτά εδώ. Αυτά εδώ που κρέμονται είναι οι ψυχές των ζωντανών υπάνω σειρά και των αποθαμένων οι κάτω. Το μαράκι μας, η Μαρία μας, η υπομονή μας, ο βασιλάκης μας, ο πατέρας μου, η μάνα μου, τα αδέρφια μου που φύγαν, είναι στην κάτω σειρά. Πρέπει και αυτά να νοιαστεί ο παπάς, εκεί να διαβάζει, να προσεύχεται, να νοιάζεται, να φωνάζει στο Θεό, να κλαίει στο Θεό. Και μετά είναι η πάνω σειρά. Τώρα να πω ότι τα μένα είναι τα πρόβατα και τα άλλα τα κατσίκια, λίγο νόμο να έχουν τόσα πολλά κατσίκια. Να είστε καλά. Βοηθήστε τη σωτηρία σας και ο παπάς είναι εδώ να σας βοηθήσει και αυτός. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι εδώ τουλάχιστον. Είμαι παρόν. Ακόμα και όταν σκέφτομαι κάπου να πάω, πάλι λέω πώς θα φύγεις τώρα που θα αφήσεις τα πρόβατα. Και αν τώρα που φεύγεις μπει ο λύκος. Λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή, έχει αφήσει έξω, νομίζω 5.30 ώρα, σε ένα χωριό εδώ κοντά, στην Κρίμνη, θα έχω ομιλία. Η αγάπη φάρμακο, η αγάπη σωτηρία. Η αγάπη είναι αγάπη και είναι Θεός. Λοιπόν, όποιος θέλει και δεν έχει τι να κάνει, εκείνη την ώρα πάντως δεν παίζει, πάω. Να είστε καλά. Εγώ έχω κι άλλα κατσίκια. Εκεί κι αν δεν είναι κατσίκια, τι θα κάνω. Όλα εκείνα εκεί. Που μου είπε ο Θεός, πάρτε κι αυτά. Δεν μου φτάναν εδώ. Πήρα κι άλλα κατσίκια. Εκείνα τώρα πώς θα τα κάνω κουμπάνω. Εκείνα είναι πιο εύκολα. Εκείνα μόλις μπουν στη σειρά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και απόδειπνα κάνουν και χαιρετισμούς κάνουν και νηστείες κάνουν. Βρε κάνε λιγότερο λέω. Όχι παπά, τόσα χρόνια δεν έκανα τίποτα. Άσε να προλάβω από εκείνα τα παιδιά. Γιανούλα. Ξέρεις και εσύ εκείνα τα παιδιά. Είδες όμως τι αγάπη έχουν εκείνα τα παιδιά. Μπαίνω στο γήπεδο, λιώνω στην αγκαλιά τους. Λιώνω στην αγκαλιά τους. Και ας νομίζετε εσείς ότι είναι αλήτες. Μπορεί οι αλήτες πιο εύκολα σώσουν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.